Ο ιός είναι ένα πρόγραμμα που αναπαράγεται επισυναπτώμενο ή προσκολόμενο σε άλλα αντικείμενα. Μπορούμε να μολυνθούμε με τους παρακάτω τρόπους. Με τη δισκέτα. Με ένα μολυσμένο CD-ROM μέσω ενός συνημμένου ενός email. Με κάποιο πρόγραμμα που κατεβάσαμε από το ίντερνετ ή γενικώς με κάποιο μολυσμένο αρχείο. Τι προκαλούν οι ιοί? Συνήθως εμφανίζουν ενοχλητικά μηνύματα ή προκαλούν διάφορες δυσλειτουργίες στον υπολογιστή μας, όπως κολλήματα και μείωση της ταχύτητας. Σε άλλες περιπτώσεις καταστρέφουν έγγραφα ή καταστρέφουν ακόμη και προγράμματα. Τα μηνύματα που εμφανίζουν έχουν την παρακάτω μορφή συνήθως. Το πρώτο μήνυμα είναι το μήνυμα το οποίο εμφάνιζε ο γνωστός ιός ELSAS, ενώ το δεύτερο μήνυμα είναι το μήνυμα του ιού SOBER. Οι ιοί βρίσκονται συνήθως στο τμήμα ενός αρχείου ή ενός προγράμματος. Αρκετά συχνά βέβαια είναι και ένα πρόγραμμα από μόνοι τους. Όταν εκτελούνται βρίσκονται στη μνήμη του υπολογιστή μας. Για να τους αντιμετωπίσουμε θα χρειαστούμε ένα λογισμικό αντιμετώπισης ιών. Πολύ γνωστά προγράμματα της κατηγορίας αυτής είναι το Norton Antivirus, το McAfee, το Node32, το AVG και ούτω καθεξής. Καλό όμως είναι να κάνουμε συχνά update για να ενημερώνουμε δηλαδή τα προγράμματα για την αντιμετώπιση των ιών, για να μας προσφέρουν προστασία και από νέους ιούς.